Σε αυτό το δεύτερο μέρος της σειράς με τα βίντεο για το μάθημα της ανάπτυξης προϊόντος, θα ασχοληθούμε με το συναρμολόγημα του Wolfram ενός πλανητικού, δηλαδή πώς θα τοποθετήσουμε τους περιορισμούς και πώς θα κατασκευάσουμε τα εξαρτήματα που το αποτελούν. Έτσι, ξεκινώντας από το project, κατασκευάζουμε το πρώτο κομμάτι, το οποίο θα είναι ο άξονας που θα φέρει τους δύο πλανήτες, δηλαδή το βαθμωτό πλανήτη. Επομένως, κατασκευάζουμε μία άτρακτο, σώζουμε το assembly σαν planet shaft και αυτό το κομμάτι, έστω ότι δεν γνωρίζουμε πλέον πρώτα τις διαστάσεις του, κατασκευάζουμε έναν άξονα ο οποίος έχει στα άκρα του δύο θέσεις όπου θα καταργαστούν γρανάζια και ένα ενδιάμεσο τμήμα το οποίο είναι για να ξεθυμαίνει και το κονδύλι όταν τα κατεργαζόμαστε. Το ενδιάμεσο κομμάτι το κάνουμε σχετικά στενό και κατασκευάζουμε το τεμάχιο. Σε αυτή τη θέση μπορούμε να προετοιμάσουμε τις στηρίξεις και για τα ρουλεμάν, έτσι ξαναμπαίνοντας στο Design Accelerator, προσθέτουμε στην αρχή και στο τέλος δύο εξτρά σημεία, δύο εξτρά τομείς, οι οποίοι θα έχουν μια πιο μικρή διάμετρο ή όσο χρειάζεται για να επιτευχθεί η σωστή διάσταση και αντοχή για τα ρουλεμάν. Και έστω ότι πρόκειται να μπουν ρουλεμάν με εσωτερική διάμετρο 20 πλάτος 14. Τώρα επιλέγοντας τον άξονα μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα IMate το οποίο είναι ένας ημί περιορισμός ο οποίος περιέχει ένα insertion στην άκρη του άξονα για να μπορούμε να τον διαχειριστούμε εύκολα και να τον τοποθετήσουμε στον φορέα. Το αποθηκεύουμε και φτιάχνουμε ένα καινούριο αρχείο, ένα καινούριο assembly, το οποίο θα περιέχει την προετοιμασία των πλανητών, φέρνουμε μέσα τον άξονα που έχουμε σχεδιάσει, κάνουμε design τα γρανάζια εφόσον σώσουμε το assembly. Εδώ πέρα έχοντας υπολογίσει τις συναρτήσεις για τη συναρμολόγηση του πλανητικού και τις συναρτήσεις για τη σωστή σχέση μετάδοσης και τον σωστό αριθμό πλανητών, έστω ότι ο πρώτος πλανήτης, έχουμε μοντούλ 2, θα δώσουμε τον αριθμό δοντιών. Δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, δεν είναι απαραίτητο να μας ενδιαφέρει, αλλά μπορούμε να κατασκευάσουμε απευθείας και είτε τον πλανήτη, είτε τον ήλιο, είτε τη στεφάνη από την πρώτη βαθμίδα του πλανητικού. Έστω ότι ξεκινάμε να κατασκευάσουμε και τον ήλιο μαζί. Επομένως, ένας ήλιος 18 δοντιών με έναν πλανήτη 17 δοντιών, όπου ο πρώτος θα είναι component, ενώ ο δεύτερος είναι feature, επιλέγοντας την πρώτη κυλινδρική επιφάνεια με ένα πλάτος 20 χιλιοστά, παραδείγματος χάρη. Φροντίζουμε να βρούμε τη σωστή αξονική απόσταση, που είναι 35, και κατασκευάζουμε το γρανάζι.
Ωραία. Και έχουμε φέρει μέσα και τον πλανήτη. Τα αποθηκεύουμε. Βλέπουμε ότι ο ήλιος, ο πλανήτης εδώ πέρα βγήκε με κουρεμένη την οδόντωση, άρα πρέπει να διορθώσουμε στο shaft τον άξονα. Edit using design accelerator. Και επιλέγοντας τις εκάστοτε περιοχές, τις μεγαλώνουμε για να καλυφθούν οι ανάγκες του γραναζιού. Οκ. Αποθηκεύουμε. Κλείνουμε το IM της πρώτης assembly και συνεχίζουμε στη δεύτερη. Τώρα θα πάμε να σχεδιάσουμε και το δεύτερο πλανήτη, ο οποίος αυτή τη φορά δεν έχει 18 και 17. Εδώ μπορούμε να κατασκευάσουμε τη στεφάνη, είμαστε στο δεύτερο πλανητικό, άρα είναι εσωτερική οδόντωση. Η στεφάνη 2 είναι 91 δόντια και ο πλανήτης είναι με 13 δόντια. Συνεχίζοντας τις δοκιμές και επανελέγχοντας τις σχέσεις μας, ότι όντως μπορούμε να χωρέσουμε τα γρανάζια εντός του πλανητικού, καταλήγουμε σε 13 και 48, όπου πλέον τώρα το 48 θα είναι component και το γρανάζι 1, το μικρό γρανάζι δηλαδή, θα είναι feature, το οποίο θα έχει ως κυλινδρική παριά τη δεύτερη παριά και ως αρχή τη δεύτερη αρχή. Και έτσι έχουμε πλέον ένα διπλό βαθμωτό πλανήτη, τη στεφάνη τη μικρή, τη σταθερή, συν τον ήλιο. Το σώζουμε. Το τελευταίο κομμάτι το οποίο μας λείπει από τα 5 για να εμπλακούμε τα 5 γρανάζια τα οποία χρειαζόμαστε, είναι ένα ακόμα γρανάζι που έχει τον εξωτερικό, την εξωτερική στεφάνη η οποία κινεί τα φτερά. Άρα κάνουμε ένα καινούριο γρανάζι. Το οποίο είναι no model για τον ήλιο. Όπου εδώ πέρα βάζουμε τα στοιχεία του πρώτου πλανήτη. Και τα δόντια του δεύτερου. Ή του δεύτερου δεύτερης στεφάνης. No model, components και έτοιμη και η δεύτερη στεφάνη. Αποθηκεύοντας το τώρα, το Inventor θα έχει σχηματίσει όλα τα απαραίτητα αρχεία για να ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση. Το τελευταίο κομμάτι το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένας φορέας. Τον οποίο θα πάμε να σχεδιάσουμε. Φέρουμε τον κύκλο όπου θα περιέχει τις τρύπες για τους πλανήτες. Η διάσταση αυτή εδώ πέρα ήταν με α35 είναι 70. Κάνουμε ένα circular pattern της οπής γύρω από το κέντρο για τρεις πλανήτες. Και έχουμε έναν απλοϊκό φορέα. Φτιάχνοντας ένα καινούριο assembly,
το οποίο θα είναι το συνολικό Wolfram. Ξεκινάμε να τοποθετούμε τα κομμάτια τα οποία κατασκευάσαμε. Ο φορέας μας. Τα αρχεία από τους πλανήτες Wolfram Design Accelerator. Συγγνώμη, είναι τα... άξονας πλανητών. Φέρνουμε τρία αντίγραφα αυτού. Στην περίπτωση που έχετε βάλει και άλλα εξαρτήματα μέσα στο assembly των πλανητών, αντί να φέρετε κατευθείαν το part του άξονα με τους δύο πλανήτες, φέρνουμε μέσα το assembly. Το assembly περιέχει πέρα από τα εξαρτήματα και οποιοδήποτε άλλο iMate έχουν φτιάξει. Έτσι, επιλέγοντας το iMate, μπορούμε να το τοποθετήσουμε στην εκάστοτε θέση. Ομοίως, και για τους υπόλοιπους τρεις πλανήτες. Έχοντας μονταρισμένους πλέον στο φορέα τους πλανήτες, ο φορέας, έστω ότι γιατί προς το παρόν τον κάνουμε grounded, και επιλέγουμε την Στεφάνη τη μικρή, την οποία θα την κάνουμε mate κατά άξονα με το φορέα, και επιλέγουμε και τη Στεφάνη τη μεγάλη, η οποία γίνεται επίσης mate με τον φορέα, κατά άξονα. Και τελευταίος έχει μείνει ο ήλιος, ο οποίος μπορεί να είναι είτε κατεργασμένος σε ένα άλλο εξάρτημα, οπότε θα έχει έναν άξονα από μόνος του, είτε στην περίπτωση που είναι ένα απλό γρανάζι το οποίο έχει ένα εσωτερικό πολύσφαινο που θα το καταργαστείτε μετέπειτα. Πάμε, βρίσκουμε το Z axis, το ενεργοποιούμε και κάνουμε iMate, κάνουμε mate τον άξονα του με τον άξονα του φορέα. Πολλές φορές είναι δύσκολο να το δούμε τις ακμές, οπότε αλλάζουμε το σε shaded with edges. Και εάν έχουμε κάνει σωστά τις κινήσεις, εφόσον το έχουμε υπολογίσει με βάση τις σχέσεις σωστά, θα πρέπει γυρνώντας εδώ πέρα τα γρανάζια να μπορούν να εμπλακούν σωστά οι στεφάνες όπως βλέπουμε εδώ. Και κάνοντας και half section για να δούμε και το πίσω, θα πρέπει να μπορώ να γυρίσω και τη δεύτερη στεφάνη χωρίς να κινήσω κανένα πλανήτη και να εμπλακούν σωστά. Εξαιτίας της λογικής με την οποία δουλεύουν οι σχέσεις, τα γρανάζια τα οποία θα εμπλέκονται θα είναι όταν φέρετε στην μεριά των στεφανών τα γρανάζια του πλανήτη τα οποία είναι στην ίδια ευθεία. Έτσι, θεωρώντας ότι αν κοιτάξουμε τον πλανήτη από τη μία μεριά και κάνουμε view να βλέπουμε και τις ακμές, υπάρχει ένα γρανάζι, πάνω στο γρανάζι ένα δόντι το οποίο εμπλέκεται και βρίσκεται ακριβώς στην ίδια μηδενική θέση και στους δύο πλανήτες.
Αυτό είναι το δόντι το οποίο θα πρέπει να συναρμολογήσετε στις στεφάνες έτσι ώστε να μπορούν να εμπλακούν. Έτσι, αν γυρίσουμε πίσω στο assembly και κοιτάξουμε από την πίσω μεριά, φέρνοντας τους πλανήτες να εμπλακούν το δόντι το οποίο έχει τη μηδενική θέση, εδώ, αυτό το δόντι, και αντίστοιχα και στον τρίτο πλανήτη. Εδώ, αυτό το δόντι. Και κινώντας λίγο και τη στεφάνη και τον ήλιο. Βλέπουμε ότι όντως πλέον το πλανητικό μας έχει μονταριστεί ορθώς και όλα τα δόντια πέφτουν μέσα στις σωστές σιωπές. Εφόσον το έχουμε φέρει σε αυτή την κατάσταση, είμαστε πλέον έτοιμοι να αρχίσουμε να τοποθετούμε τους κινηματικούς περιορισμούς. Οι κινηματικοί περιορισμοί θα δοθούν ανάλογα με το τι έχετε ορίσει ως fix. Εδώ πέρα στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Τώρα πλέον μπορούμε να βγάλουμε το grounded από το φορέα και να βάλουμε το σωστό grounded στη στεφάνη. Στη στεφάνη 5, η οποία είναι ακίνητη στο wallframe το οποίο σχεδιάζουμε. Στο τελικό σκοπός μας είναι, κινώντας τον ήλιο, θα πρέπει να περιστρέφονται όλα σωστά. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπολογίσουμε τώρα τις σχετικές ταχύτητες όλων των μελών. Πρέπει να γυρίσουμε στις πράξεις μας και να βρούμε τις γωνιακές ταχύτητες που αντιστοιχούν. Έχοντας τις σχέσεις, πάμε να βάλουμε τους κινηματικούς μας περιορισμούς. Motion, ομόρροπη, ο ήλιος ως προς το φορέα. Ο ήλιος ως προς τη στεφάνη εξόδου, η οποία είναι αντίρροπη. Και τέλος ο ήλιος ως προς τον εκάστοτε πλανήτη, η οποία είναι αντίρροπη. Και πρέπει να την επαναλάβουμε προς όλους τους πλανήτες. Σώζουμε και κινώντας πλέον τον πλανήτη, τον ήλιο, βλέπουμε τη σωστή κινηματική. Εάν περιορίσουμε και την όψη ως προς τη στεφάνη αυτή, για να μην κινούνται τα κομμάτια, και ορίσουμε και τους εκάστοτε περιορισμούς απόστασης, έτσι είχαμε το στάρι ο φορέας ως προς τη στεφάνη 1 και η στεφάνη 2 ως προς τη στεφάνη σταθερή ως προς τη στεφάνη την κινούμενη, η οποία έχει την απόσταση που έχουμε πει. Μπορούμε πλέον να κινήσουμε το πλανητικό μας.